Έδειξε αυτό το πράγμα να το καταλάβω. Αλλά ένα λεπτό. Μισό λεπτό. Γιατί είναι σημαντικό. Να είναι πρόταση επαφή εναντίον του Προέδρου. Τώρα που είπατε για πρόεδρο. Μιλάμε όλοι μαζί. Λέω. Ποτέ, να πω μια φράση ακόμα. Φτάσανε εναντίον του Βουλή του Προέδρου να κάνουν πρόταση επαφή. Η Νέα Δημοκρατία. Ποτέ δεν δημιουργεί αυτό. Μπορούμε να μιλάμε. Μα πιέζει ο χρόνο. Αφήστε τον λόγο. Δεν έχει γίνει ποτέ πρόταση επαφή κατά του Προέδρου Βουλή και να γίνει τώρα. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ που τώρα συγκυβερνούν και έχουν τα κοιμιάσει 40 χρόνια. Όταν ήταν πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ και πρότεινε πρόεδρο Βουλής, η Νέα Δημοκρατία πάντα τον καταψήφιζε. Όταν ήταν πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ πάντα καταψήφισε. Εμείς, οι αρνητές του όχι σε όλα, οι καταστροφές, ήμασταν οι μόνοι. Λοιπόν, άρα όσα λένε είναι παραμύθια. Ερώτημα. Και συνεταιρίστηκαν. Συνεταιρίστηκαν από ανάγκη, ξέρετε γιατί. Για να κρατήσουν τα κεκτημένα τους, τα συμφέροντά τους. Να υπηρετούν τα μαγαζιά τους. Εμείς δεν ψηφίσαμε τον κύριο Δραγασάκη. Επειδή άθροιζαν, κύριε Οικονομέα, 35 χρόνια παίζοντας την κοκορομαχία του φωτός και του σκότους 85%, συνεταιρίστηκαν μόλις ο λαός κατέβασε στο 42%. Τώρα ο λαός κατέβασε στο 31%, δεν λένε να βάλουμε μυαλό. Ερώτημα τώρα. Είναι και προσωπική σας άποψη αυτή η θέση που υπάρχει ότι όποιος και να ψηφιστεί να προταθεί ως πρόεδρος της Δημοκρατίας θα τον απορρίψετε γιατί πρέπει να πάτε σε εκλογές. Ακόμα και αν προέρχεται από την αριστερά, δηλαδή. Είναι και προσωπική άποψη. Το λέω αυτό γιατί την επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουμε. Επιδιώκει εκλογές, πάει στη ΣΥΡΙΖΑ και με κάθε τρόπο. Είναι και προσωπική σας άποψη. Συμφωνώ με τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να εκλεγεί από μια βουλή με νοπή λαϊκή εντολή, διότι το μείζον θέμα για τη χώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι το πρόσωπο του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Συνένεση θα βρούμε και μετά τις εκλογές στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως απαιτεί ο συνταγματικός νομοθέτης. Το μείζον θέμα είναι το εξής. Να σταματήσει αυτός ο καταστροφικός κατήφορος της ύφεσης και του μνημονίου και μια κυβέρνηση. Με νοπή λαϊκή εντολή. Άρα μοιάζει να μην συζητάτε για τίποτα και για κανέναν. Συζητάμε τα πάντα. Όχι, αν δεν πέσει κυβέρνηση. Εγώ το θεωρώ συνταγματική εκτροπή. Συζητάμε τα πάντα και εγκαλούμε την κυβέρνηση γιατί καταργεί τη συζήτηση με τους τρόπους που σας είπα. Απλώς. Ναι, αλλά σου λέει ο άλλος το νόημα της προεδρικής εκλογής δεν είναι αυτό, Δημήτρη μου, για να προκαλείς εκλογές. Δηλαδή, αν αύριο ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Παπαδημούλης, λέω ένα τυχαίο όνομα, πρόεδρος Δημοκρατίας. Με ποιο επιχείρημα. Κάποιο κόμμα που σε αποδέχεται αυτό θα πει το όχι. Επιχείρημα σας ανέπτυσα τώρα. Να γίνουν πρώτα εκλογές και μετά ας ψηφίσουμε τον Παπαδημούλη. Να σας πω το επιχείρημα. Το δοκιμάσαμε αυτό. Τη διαπραγμάτευση για το χρέος πρέπει να την κάνει μια κυβέρνηση με νοπή λαϊκή εντολή. Γιατί και επίσης, γιατί έχει δυναμώσει η θέση της. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει διακέτει του 2 χρόνια. Μπορώ να απαντώ στις ερωτήσεις σας χωρίς παρεμβολές. Ναι. Μα να μου δίνετε και εμένα το λόγο σας. Ναι, αλλά όταν ρωτάει εμένα, να απαντώ εγώ. Λοιπόν, επειδή η απόφαση για το χρέος θα δεσμεύσει τη χώρα για δεκαετίες, μια βουλή που έχει πλειοψηφία το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία που ο λαός στις ευρωεκλογές έριξε στο 31%. Δεν. Ναι, κύριε Παπαδημούλη, αλλά γιατί μπλέκεται, σου λέει ο άλλος, γιατί μπλέκει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας αυτό. Να σας πω γιατί. Να επιχειρηματολογήσεις ότι πρέπει να γίνουν εκλογές για αυτό το λόγο, για το χρέος, το καταλαβαίνω. Γιατί ζυγίζουμε τα αγαθά και λέμε ότι αν καταφέρει το ΠΑΣΟΚ η Νέα Δημοκρατία, βάζοντας λιτούς και δεμένους, με τη βοήθεια υποσυστημάτων της διαπλοκής, επιχειρηματικών συμφερόντων, ντόπιων και ξένων δυνάμεων, να παίξει παιχνίδια. Μέσα σε άλλα κόμματα για να πετύχει του περίφημου 180, λοιπόν, να τελειώσω τη φράση μου. Θα πάρει παράταση για 2 χρόνια αυτή η καταστροφική μνημονιακή πολιτική. Θα πετύχει αυτή η κυβέρνηση μια κακή ρύθμιση για το χρέος, η οποία θα επιβαρύνει και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Και εμείς έχουμε υποχρέωση να πούμε στον ελληνικό λαό ότι εμείς προσπαθούμε αυτό να το σταματήσουμε. Ναι, εντάξει, και λέμε επίσης στον κύριο Κουβέλη και στον κύριο Καμένο. Ότι πρέπει αυτά που υπονοούν για προσπάθειες να επηρεαστούν βουλευτές των κομμάτων τους από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να τα πούν πιο καθαρά. Λοιπόν, μάλιστα. Να πάρω θέση εγώ σε αυτό το θέμα. Όχι, δεν έχουμε χρόνο, θα πάρετε πολύ μικρή θέση όμως. Δεν κατάλαβα, γιατί με αδικήσατε σήμερα, αλλά τέλος πάντων. Αυτό είναι συνταγματική εκτροπή, για να ξέρετε.